Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Σάββατο του Λαζάρου. Εκείνο τον καιρό κάποιος που ονομαζόταν Λάζαρος αρρώστησε. Ήταν από τη Βιθανία, το χωριό όπου κατοικούσαν η Μαρία και η αδελφή της η Μάρθα. Η Μαρία ήταν εκείνη που αργότερα άλυψε τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο Λάζαρος που αρρώστησε ήταν αδελφός της. Έστειλαν λοιπόν οι αδελφές του μήνυμα στον Ιησού και του έλεγαν «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει τον θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού». Ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδελφή της, καθώς και τον Λάζαρο, και όμως όταν έμαθε πως είναι άρρωστος, έμεινε στον τόπο που βρίσκονταν 2 μέρες ακόμα. Έπειτα, αφού πέρασαν αυτές οι 2 μέρες, λέει στους μαθητές «Ας ξαναγυρίσουμε στην Ιουδαία», του λένε τότε οι μαθητές. «Διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί». Ο Ιησούς αποκρίθηκε. 12 ώρες δεν έχει ημέρα. Αν περπατάει κανείς τη μέρα, δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Αν όμως περπατάει κανείς τη νύχτα, σκοντάφτει, γιατί βέβαια το φως δεν είναι μέσα του. Αυτά είπε και αμέσως ύστερα τους λέει «Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, κοιμήθηκε. Πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Του είπαν τότε οι μαθητές «Κύριε, αν κοιμήθηκε, θα γίνει καλά». Ο Ιησούς όμως είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν πως μιλάει για τον συνηθισμένο ύπνο. Τότε λοιπόν ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά. «Ο Λάζαρος πέθανε», τους λέει, «και χαίρομαι για σας, για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε, ας πάμε όμως κοντά του». Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν Δίδυμος, είπε στους άλλους μαθητές, «Πάμε κι εμείς, να πεθάνουμε μαζί του». Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 4 μέρες στο μνήμα. Η Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, σε απόσταση 15 περίπου στάδια. Πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και στη Μαρία να τις παρηγορήσουν για τον θάνατο του αδελφού τους. Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Ξέρω όμως πως και τώρα, ό,τι και αν ζητήσεις από τον Θεό, αυτό θα σου το δώσει». «Ο αδελφός σου θα αναστηθεί», της λέει ο Ιησούς. «Το ξέρω πως θα αναστηθεί, όταν θα γίνει η Ανάσταση στην έσχατη ημέρα», του απάντησε η Μάρθα. Τότε ο Ιησούς της είπε, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» «Ναι, Κύριε», του λέει. «Εγώ έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμέναμε να έρθει τον κόσμο». Αφού τα είπε αυτά, έφυγε και ειδοποίησε κρυφά την αδελφή της τη Μαρία λέγοντας, «Ο διδάσκαλος έφτασε και σε ζητάει». Εκείνη, μόλις το άκουσε, σηκώθηκε γρήγορα και έτρεξε να πάει κοντά του, γιατί ο Ιησούς δεν είχε φτάσει ακόμα στο χωριό, αλλά βρισκόταν στον τόπο όπου τον συνάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήταν στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και να βγαίνει από το σπίτι, την ακολούθησαν, νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία όμως, όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του και του έλεγε, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Ο Ιησούς, όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε. «Πού τον έχετε βάλει?» ρώτησε. Του λένε, «Κύριε, έλα και δες». Τότε ο Ιησούς δάκρυσε. «Δες πόσο τον αγαπούσε», έλεγαν οι Ιουδαίοι. «Δεν θα μπορούσε αυτός
που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει κάτι ώστε και αυτός εδώ να μην πεθάνει?» έλεγαν μερικοί από αυτούς. Ο Ιησούς, ταραγμένος πάλι και θλιμμένος μέσα του, έρχεται στο μνήμα. Αυτό ήταν μια σπηλιά που την είσοδο της την έφραζε μια μεγάλη πέτρα. «Βγάλτε την πέτρα», λέει ο Ιησούς. Του λέει η Μάρθα, η αδελφή του νεκρού. «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα, γιατί είναι 4 μέρες στο μνήμα». Της λέει ο Ιησούς, «Δεν σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού?» Έβγαλε λοιπόν την πέτρα από το μνήμα του νεκρού. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε, «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα ότι πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν πως εσύ με έστειλες». Και όταν τα είπε αυτά, κράβασε με φωνή δυνατή, «Λάζαρε, έλα έξω». Βγήκε ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια σε πάνινες κλουρίδες και το πρόσωπό του περιτυλιγμένο με το σουδάριο. Του λέει τότε ο Ιησούς, «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει». Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφθούν τη Μαρία και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε Αυτόν.